Εξ ονόματος της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη, το λόγο έχει ο συνάδελφος κύριος Θεόδωρος Χυλακάκης για 2 λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, οι εκθέσεις αυτές έχουν τεχνικό χαρακτήρα και στα βασικά στοιχεία τους πετύχαμε, πιστεύω, έναν καλό συμβιβασμό. Αναδεικνύουν όμως και πολύ σοβαρά πολιτικά θέματα, καθώς οθούν προς μεγαλύτερη διαφάνεια και αποτελεσματικότητα σε ό,τι αφορά την κλιματική μας πολιτική. Και χρειαζόμαστε πράγματι στην κλιματική μας πολιτική και μεγαλύτερη διαφάνεια και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Στο πλαίσιο του ETS, του εμπορίου ρήπων για παράδειγμα, άνθησαν δυστυχώς σοβαρά σκάνδαλα. Το πιο μεγάλο σε μέγεθος ήταν το σκάνδαλο των CDM, για τον τερματισμό του οποίου έδωσε μάχη η Επίτροπος η ίδια, αλλά έδωσε μάχη και το Κοινοβούλιο και βοήθησα, μπορώ να σας πω, και ο ίδιος. Και η αντίδρασή μας η κοινή αυτή οδήγησε στην εξοικονόμηση εκατοντάδων εκατομμυρίων ή και δισεκατομμυρίων ευρώ για τον Ευρωπαίο καταναλωτή ηλεκτρικού ρεύματος, αφού προηγουμένως είχαν πληρωθεί αντίστοιχα ποσά σε εργοστάσια εκτός Ευρώπης και ενδιάμεσους που κερδοσκόπησαν αξιοποιώντας την πολυπλοκότητα και διαφάνεια του συστήματος, πουλώντας μας δικαιώματα μέχρι και 70 φορές ακριβότερα από ό,τι είχαν κοστίσει. Αντίστοιχα, χρειαζόμαστε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα έτσι ώστε να μην επαναληφθεί και το φαινόμενο των φωτοβολταϊκών πάνελ, που τα αγοράσαμε πανάκριβα για να δημιουργήσουμε μια ισχυρή ευρωπαϊκή πρωτοπορία και είδαμε στο τέλος την Κίνα να μας παίρνει την αγορά επιδοτώντας απευθείας τους δικούς της παραγωγούς για να αποσπάσει τις επιδοτήσεις που εμείς δίναμε όλα αυτά τα χρόνια. Τα λάθη αυτά ελπίζω να αποφευχθούν στο πλαίσιο του LULUCF, όπου από την αρχή εξασφαλίζονται ικανοποιητικοί, πιστεύω, κανόνες λογιστικής απεικόνησης. Θα το δούμε όμως στην πράξη και θα είμαστε πάντα σε εγρήγορση, υπερασπιζόμενοι τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα στην κλιματική μας πολιτική. Γιατί το θέμα είναι πολύ μεγάλο και πολύ κρίσιμο για να το αφήνουμε έρμεο μόνο στα ωραία λόγια και στις καλές προθέσεις. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.